Δείτε τώρα, καθώς ο Demo Pilot επανατοποθετεί το αεροσκάφος και επιδεικνύει την ικανότητα του F-16 να πετάει σε χαμηλό ύψος και με μεγάλη ταχύτητα. Καθώς τα περνάει από μπροστά σας, θα ταξιδεύει με 650 μίλια, η οποία προσεγγίζει την ταχύτητα του ήχου. Καθώς επιστρέψει στο κέντρο επίδειξης, ο υπτάμενος θα εκτελέσει μία σειρά από περιστροφές του αεροσκάφους γύρω από τον διαμήκη άξονα του, επιδεικνύοντας την εκπληκτική περιστροφική του ικανότητα. Κυρίες και κύριοι, από τα αριστερά σας, ο Δίας και το τριπλό ρολ. Σε μια κλειστή αερομαχία, η δυνατότητα στροφής του αεροσκάφους είναι καθοριστική. Δείτε τώρα καθώς ο χειριστής θα σας παρουσιάσει μια συνεχόμενη στροφή στο Show Center πιάνοντας 9G. Μπροστά σας θα στρέψει στιγμιαία και θα επιτεγυνθεί πιέζοντας τον εαυτό του στο κάθισμα με δύναμη 9 φορές το βάρος του. Σε μια στροφή 360 μοιρών, το F-16 έχει ακτίνα στροφής 1200 πόδια. Από τα δεξιά σας, το F-16 και τα 9G. Ο υπτάμενος τώρα θα σας επιδείξει τη δυνατότητα εκτέλεσης απότομων λεγμιών. Θα εκτελέσει μπροστά σας ένα ρολ 4 σημείων, σταματώντας κάθε 90 μοίρες περιστροφής. Προσέξτε την ακρίβεια με την οποία εκτελείται κάθε μεμονωμένη κίνηση. Από τα αριστερά σας, το F-16 και το ρολ 4 σημείων. Ετοιμάστε τις φωτογραφικές σας μηχανές. Σας παρουσιάζουμε το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου πτήσης του F-16, το οποίο του επιτρέπει να εκτελεί επιδέξιους ελιγμούς με μεγάλη ακρίβεια. Από τα δεξιά σας, ο Ζεύς και η αιχμή του δόρατος. Καθώς μας πλησιάζει από τα αριστερά, ο χειριστής θα επιδοθεί σε σειρά ελιγμών που θα σας επιδείξουν την ικανότητα του F-16 να στρέφει κλειστά και να μένει απρόβλεπτο. Ένα γνώμη.
όρισμα που το βοηθάει να επιβιώσει εναντίον επιλών, μιας και μπορεί γρήγορα να μεταβαίνει από οριζόντια σε κατακόρυφη μάχη. Κυρίες και κύριοι, από τα αριστερά σας, ο ελιγμός Falcon Turn. Κυρίες και κύριοι, ας πάμε τώρα ζωντανό στο πηλητήριο να ακούσουμε τον χειριστή. Zeus 103, πώς μας ακούς? Λαδάγια χαρά. Χρόνια πολλά Θεσσαλονίκη. Χρόνια πολλά Μακεδονία. Χρόνια πολλά Ελλάδα. Η ελληνική ομάδα αεροπορικών επιδείξεων έρχεται σε όλους τους Έλληνες. Από το Ρουμένιο ως τη Γιάβδο. Από τους Οφανούς ως το Καστελόριο. Χρόνια πολλά. Και σας καλεί και άλλη μια φορά. Σηκώστε το κεφάλι ψηλά. Ξεκινήστε την επανατοποθέτηση καθώς προετοιμάζετε για μια διέλευση σε χαμηλό ύψος μπροστά σας. Εκ μέρους του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας θα θέλαμε να αφιερώσουμε αυτή τη διέλευση στους άνδρες και τις γυναίκες όλων των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων που δίνουν καθημερινή αγώνα για την προάσπιση και εξασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Στις οικογένειές μας, καθώς και σε όλους όσους έδωσαν τη ζωή τους υπερψηφιζόμενοι την πατρίδα μας. Αυτή θα είναι η καλύτερη ευκαιρία για φωτογραφία, καθώς το αεροσκάφος θα εκτελέσει χαμηλή διέλευση ακριβώς μπροστά σας. Έχω φίλο τον ήλιο Θεό, με του αγέρα. Και τώρα, πίσω και δεξιά σας, ο Zeus και το Dedication Pass. Κυρίες και κύριοι, καθώς ο υπτάμενος ετοιμάζεται για την προσγείωσή του στην αεροπορική βάση της Λάρισας, θα περάσει από μπροστά σας, αποχαιρετώντας την όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης με τη χαρακτηριστική ταλάντιση των πτερήγων. Ας πάμε στο κόκπιτ για ένα τελευταίο χαιρετισμό. Zeus 103, σύρματος δικό σου. Χρόνια πολλά, το επανειδήν. Κρατήστε το κεφάλι ψηλά. Η πολεμική αεροπορία παίζει καθοριστικό ρόλο στην άμυνα της χώρας μας, ενώ τα σύγχρονα μαχητικά της αεροσκάφη έχουν αυξήσει σημαντικά την αποτρεπτική δίκηση ικανότητα.
Ελπίζουμε η σημερινή μας επίδειξη να κατέστησε αντιληπτή τη μαχητική ικανότητα της πολεμικής μας αεροπορίας. Εκ μέρους της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων ΣΕΡΣ, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί σας σήμερα. Καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά.